Φαίνεται ότι η νύχτα είναι πολύ δύσκολη σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα όμως στην Θεσσαλία. Υπάρχουν πληροφορίες ότι στην Καρδίτσα έσπασαν δύο φράγματα. Πάμε αμέσως στην Δώρα Μήτρα, η οποία βρίσκεται στην Καρδίτσα, για να μας δώσεις, Δώρα, όλα τα νεότερα. Ναι, να σας πω ότι δυστυχώς μέσω διότι δεν μπορούμε να βρούμε ένα ασφαλές σημείο αυτή τη στιγμή στην πόλη της Καρδίτσας, γιατί οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει. Έσπασε το ανάγωμα στον ποταμό Καράμπαλη σε δύο σημεία και έτσι το νερό κατευθύνθηκε στην Δήμαρχος Καρδίτσας, ο κ. Βασίλης Πλιάκος, απίστευε έκκληση στους πολίτες να ανεβούν σε υψηλά σημεία, αν μένουν σε υπόγεια ή ισόγεια. Εν πάση περιπτώσει να μετακινηθούν όσο πιο ψηλά γίνεται από τον δρόμο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει γενικό blackout. Επίσης να αναφέρω ότι υπάρχουν πληροφορίες για αγνοούμενους. Έχουμε μία επιβεβαιωμένη πληροφορία για αγνοούμενο οδηγό που έπεσε στον Πάμισο ποταμό. Υπάρχουν και άλλα δύο από την περιοχή της Μαγουλίτσας που όμως δεν επιβεβαιώνονται, ενώ στην Καστανιά κατέρευσε ένα σπίτι με τον ιδιοκτήτη μέσα και προσπαθούν να τον απεγκλωβίσουν. Ο οικισμός των Ρωμά, τα οικισμά έξω από την Καρδίτσα, οι 300 περίπου Ρωμά έχουν πάει στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης, έμειναν ακόμη 100 άτομα. Τελευταία φορά μιλήσαμε με τους υπεύθυνους, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσει ακόμα και η πυροσβεστική το σημείο, αλλά και της ΕΜΑΚ. Επίσης, από το Ρούσο που υπήρχε πρόβλημα, το χωριό Ρούσο που είχε πλημμυρίσει ολόκληρο, οι κάτοικοι έχουν μεταφερθεί σε ξενοδοχεία της πόλης. Μάλιστα. Όση ώρα εσύ μιλάς, Δώρα, εμείς βλέπουμε εικόνες από τους πλημμυρισμένους δρόμους και κατοίκους που προσπαθούν να βγάλουν τα νερά από τα σπίτια και τα καταστήματα. Είναι πάρα πολύ το νερό που έχει δεχτεί η πόλη μετά και τις ζημιές που υπέστησαν τα δύο φράγματα στην περιοχή. Θα πάμε τώρα στον Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος επίσης βρίσκεται στην Καρδίτσα, για να μας δώσεις, Βαγγέλη, και εσύ το δικό σου ρεπορτάζ. Ναι, πέρα από αυτά που είπε η Δώρα και αφορούν την πόλη της Καρδίτσας και τη γύρω περιοχή, θα πρέπει να πούμε ότι από την πυροσβεστική υπηρεσία γίνεται συντονισμός, γιατί υπάρχει έκκληση για βοήθεια στην Ραφίνα, στην Λίμη Πλαστήρα, υπάρχει κατολίσθηση στο χωριό και εκεί υπάρχουν εγκλωβισμένοι, όπως επίσης και στο Δήμο Σοφάδων είναι έντονα τα πλημμυρικά φαινόμενα σε πάρα πολλές περιοχές και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται, θα λέγα έτσι, και άτομα της πυροσβεστικής του Δήμου αλλά και από την πολιτική προστασία προκειμένου να βοηθήσουν τους ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Είναι αλήθεια ότι γίνεται έκκληση σε όλους να μην μετακινούνται, γιατί υπάρχουν και οι αγνοούμενοι που ανέφερε λίγο νωρίτερα και γίνονται προσπάθειες για τον εντοπισμό τους ή τον απεγκλωβισμό τους σε αυτά τα σημεία, αλλά και στην περιοχή, γιατί πολλά από τα νερά αυτά και από την πλευρά του Φαρσάλων, του ΕΝΙΠΕ, γιατί και εκεί υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, τα νερά αυτά κατευθύνονται μέσω του ΕΝΙΠΕ και ενδεχομένως να έχουμε και άλλα πλημμυρικά φαινόμενα στους δήμους, δηλαδή Παλαμά και Σοφάδων. Καταλαβαίνουμε, Βαγγέλη, πόσο δύσκολες είναι και οι μετακινήσεις και είναι λογικό που οι αρχές τονίζουν ότι οι κάτοικοι πρέπει να μείνουν στα σπίτια τους. Βλέπουμε και στις εικόνες αυτή την ώρα ότι οι δρόμοι έχουν γεμίσει με νερά. Φτάνουν τα νερά στα αυτοκίνητα και είναι λογικό να είναι όλα πολύ δύσκολα. Ακριβώς, και αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να μετακινούνται τουλάχιστον όσοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κάποια εργασία εκτός από αυτούς που βρίσκονται έξω για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που ζητούν βοήθεια. Μάλιστα, εμείς να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα πλάνα που βλέπουμε αυτή την ώρα είναι πριν από λίγα λεπτά. Είναι εικόνα που μας έρχεται αυτή την ώρα από την περιοχή της Καρδίτσας, η οποία δέχεται πολύ ισχυρό χτύπημα από το πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα. Είδαμε και πριν από λίγο πλάνα από τα Φάρσαλα, που επίσης έχουν δεχτεί πολύ μεγάλο όγκο βροχής.
Να προσθέσουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που μας έρχονται από την πυροσβεστική, τρεις άνθρωποι που αγνοούνταν στην Καρδίτσα έχουν εντοπιστεί, είναι καλά στην υγεία τους και γίνεται προσπάθεια αυτή την ώρα, καταλαβαίνουμε κάτω από πόσο πολύ δύσκολες συνθήκες, για τον απεγκλωβισμό τους. Όπως ακούσαμε και στην νωρίτερα από τη Δώρα Μήτρα, όπως μας λέει τώρα και ο Βαγγέλης Μητρούσιας, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές για εγκλωβισμένους. Οι κάτοικοι καλούνται να μείνουν στα σπίτια τους, έτσι ώστε να μην θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή τους. Η Θεσσαλία έχει δεχτεί πολύ έντονα το χτύπημα του Ιαννού τις τελευταίες ώρες. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, αν, να προσθέσεις, αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Αυτό που έλεγες πράγματι, γιατί είχε ξεκινήσει, θα έλεγα, έτσι, μεγάλος όγκος νερού από την πλευρά του Μοζακίου, από τα ορεινά δηλαδή της Αιγαίας, και κατέβηκαν προς τον Θεσσαλικό κάμπο μέσω του Μοζακίου και του ποταμού Πάμεσου. Εκεί λοιπόν που γίνονταν προσπάθειες για τα τρία άτομα που ανέφερε στην περιοχή της Μαγουλίτσας ήταν συγκεκριμένα. Τώρα να πούμε ότι και από την άλλη πλευρά και εκεί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Και λίγο νωρίτερα για την ανακοίνωση που έγινε και από τον Δήμαρχο της Καρδίτσας, τον κύριο Τσάκο, προς τους κατοίκους και κυρίως τους κατοίκους που βρίσκονται στο νότιο τμήμα της πόλης της Καρδίτσας. Εκεί λοιπόν που έλεγε και η Δώρα για τα προβλήματα στην Μαύρικα, στο Ρούσο, όλες αυτές οι περιοχές που πραγματικά έχουν δεχτεί μεγάλο όγκο νερών από το σπάσιμο, την υπερχείληση των ποταμών αλλά και των δύο φραγμάτων στην περιοχή. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους. Ακριβώς αυτό να ευχηθούμε. Θα συνδεθούμε ξανά σε λίγο μαζί σου ζωντανά. Να έρθουμε τώρα πάλι, Δώρα, σε σένα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι από το τι γίνεται αυτή την ώρα, τι βλέπεις γύρω σου. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας μέχρι να περάσει αυτή η νύχτα. Έξω θα πρέπει να βρίσκονται μόνο όσοι βοηθούν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή έχει σταματήσει κάπως η βροχόπτωση. Ελπίζουμε να κρατήσει έτσι. Αλλά οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι. Είδαμε και ανθρώπους που πήγαιναν στα καταστήματά τους. Κάποιοι ταξιδιώτες εγκλωβίστηκαν. Έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολες η προσπάθεια να επικοινωνήσουμε με όλους τους συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται στα σημεία που δέχονται αυτή την ώρα το χτύπημα της κακοκαιρίας. Είπαμε λοιπόν ότι πλήττονται αυτή την ώρα πολύ έντονα η περιοχή της Θεσσαλίας και ιδιαίτερα η πόλη της Καρδίτσας. Να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο την έκτακτη σύνδεση.